Είναι μεγάλη χαρά μου, συντρόφισσες και σύντροφοι, που βρίσκομαι μετά από 10 και πλέον χρόνια ξανά στη Φλωρεντία, σε μια πόλη όπου δώσαμε αγώνες και μάχες μαζί τότε, θυμάμαι. Πορευτήκαμε μαζί με χιλιάδες κόσμου για να διαδηλώσουμε ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός και ότι οι αγώνες μας μπορεί να φέρουν τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη. È un grandissimo piacere per me ritrovarmi a Firenze dopo 10 anni e più dove abbiamo fatto insieme delle lotte, dove abbiamo detto che tutti insieme possiamo lottare per fare in modo che un altro mondo sia realmente possibile con la partecipazione di tutti quanti. Τότε βέβαια δεν ήταν εμφανής η κρίση, η οικονομική ούτε και η στρατηγική κρίση της σοσιαλδημοκρατίας. Ήταν όμως εμφανές ότι και αναγκαίο να χαράξουμε στρατηγική για να δημιουργήσουμε ευρύτερες κοινωνικές συνενέσεις ώστε να υπερβούμε την επερχόμενη κρίση της σοσιαλδημοκρατίας. In quell'epoca non era visibile ancora la crisi della socialdemocrazia, ma era chiaro che dovevamo creare delle alleanze sociali per poter superare la crisi della socialdemocrazia che stava arrivando. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, διαισθανόμαστε όλοι πόσο αναγκαίο θα ήταν την μεγάλη κινητοποίηση των κινημάτων και των λαών της Ευρώπης να την έχουμε σήμερα, στην καρδιά της κρίσης, και όχι να την έχουμε αφήσει πίσω μας 10 χρόνια πριν. Oggi è molto chiaro come sarebbe necessario avere oggi la mobilitazione dei movimenti e dei popoli dell'Europa, nel cuore dell'Europa, e non averla lasciato storicamente dietro a noi un decennio fa. Η σημερινή κρίση της σοσιαλδημοκρατίας, για να έρθω στο θέμα της συζήτησής μας σήμερα, είναι ταυτόσιμη με την κρίση της Ευρώπης. Και όσο η σημερινή ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία παραμένει θεατής στο δικό της στρατηγικό και θα έλεγα ιστορικό αδιέξοδο, όσο εξακολουθεί να απαντά στις σημερινές νέες προκλήσεις με τα συντηρητικά αντανακλαστικά της δεκαετίας του 90, τόσο θα χάνει το βηματισμό της με την ιστορία. Realmente la crisi della socialdemocrazia oggi è la crisi dell'Europa e finché la socialdemocrazia europea di oggi rimarrà un osservatore nella sua realtà storica e strategica senza uscita, questo continuerà finché continuerà a rispondere alle sfide di oggi con dei riflessi conservatori degli anni 90, finché succederà tutto questo non riuscirà a reggere il passo della storia. Γιατί οι προκλήσεις της συγκυρίας έχουν αλλάξει πρόσημο. Οι συνέπειες της βαθιάς και πολύπλευρης ανακυκλούμενης κρίσης επηρεάζουν το επικοδόμημα και έχουν ήδη μεταβάλει κοινωνικές τάσεις και πολιτικές στρατηγικές. Perché le sfide del momento presente hanno cambiato priorità, perché le profonde conseguenze di questa crisi che si ricicla e che è multilaterale influenzano tutto ciò che abbiamo davanti a noi, anche il sostrato della realtà, hanno cambiato gli atteggiamenti sociali e le strategie politiche. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, αν θέλει να υπάρξει, οφείλει να αλλάξει. Διαφορετικά θα μετατραπεί σε μικρή συμπληρωματική δύναμη της νεοφιλελεύθερης δεξιάς. Ακριβώς όπως συμβαίνει στην Ελλάδα με το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Βενιζέλου. Η ιστορική και πολιτική απαξίωση του οποίου μόνο ως παράδειγμα προς αποφυγή θα πρέπει να χρησιμεύσει στους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες. In questo quadro, se vuole
sopravvivere e continuare ad esistere, la socialdemocrazia europea dovrà cambiare. In caso contrario diventerà una piccola forza accessoria della destra neoliberista, esattamente come succede in Grecia con il PASOK del signor Venizelos, che è delegittimato storicamente e politicamente, e l'esempio del quale può essere solo evitato dai socialdemocratici europei. Σήμερα προσαρμογή είναι η ριζοσπαστικοποίηση. Και η ριζοσπαστικοποίηση είναι η μετουσίωση σε πολιτικό πρόγραμμα των αντιστάσεων και των ετοιμάτων της προοδευτικής κοινωνικής πλειοψηφίας ενάντια στην νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα. Oggi l'adattamento vuol dire radicalizzazione. E radicalizzazione è poter far proprio un programma politico delle resistenze e delle richieste della maggioranza progressista della società contro la barbarie neoliberista. Και αυτό το βλέπουμε από τους αγανακτισμένους που γέννησαν το Podemos στην Ισπανία και που στην Ελλάδα έριξαν την κυβέρνηση Παπανδρέου τότε και δυνάμωσαν το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τη μετεξέλιξη του Sinn Féin στην Ιρλανδία από οργάνωση εθνικών ετοιμάτων σε ισχυρή και αξιόπιστη πολιτική δύναμη της αριστεράς και μάλιστα με άμεση προοπτική εξουσίας. E questo lo vediamo dagli indignati della Spagna che hanno fatto nascere Podemos, ma anche in Grecia, dove hanno fatto cadere il governo Papandreou e hanno rafforzato Syriza, ma anche dallo sviluppo di Sinn Féin in Irlanda, da un'organizzazione di richieste a carattere nazionale a una forza politica forte e credibile con una prospettiva di governo. Allora lo vediamo anche qui in Italia, parà tis antifasis. Όπου οι συνεχιζόμενες μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και η γενική απεργία που προγραμματίζει η CGL κατά της λιτότητας και της ανεργίας και για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και αποδεικνύουν ότι η κοινωνία έχει δύναμη και δυναμική. Με τις αντιστάσεις της αναδεικνύει τα πραγματικά διακυβεύματα και παράγει πολιτικά αποτελέσματα με προοδευτικό πρόσημο. Φέρνει στο προσκήνιο τη μοναδική εναλλακτική κυβερνητική λύση στην νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα. Με αφετηρία τις χώρες της κρίσης και των μνημονίων, φέρνει στο προσκήνιο σε όλη την Ευρώπη μια νέα, προγραμματικά ανανεωμένη, ριζοσπαστική, αλλά και ρεαλιστική ταυτόχρονα αριστερά. Ma lo vediamo anche oggi in Italia, dove le manifestazioni di protesta che stanno continuando, malgrado le contraddizioni della realtà italiana, che stanno continuando per i diritti del lavoro organizzate dalla CGL, lo sciopero generale che è stato programmato, concorrono a formare gli sviluppi politici e provano che la società ha forza ed ha una propria dinamica, che con le resistenze che dimostra fa vedere cosa è realmente in gioco e riesce a produrre dei risultati politici con una, trovando le chiare priorità politiche. Porta sulla scena l'unica soluzione alternativa per il governo, che è una soluzione alternativa alla barbarie neoliberiste. E partendo da questo punto, i paesi della crisi e dei memorandum portano sulla scena come priorità una nuova sinistra rinnovata e programmatica, radicale ma anche realista. Σε αντίθεση με τη μεταπολεμική περίοδο και με αφετηρία τον νότο της Ευρώπης αυτή τη φορά, η νέα ριζοσπαστική αριστερά μετατρέπεται σε εμβριουλκό της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής, ελπίζοντας ότι θα οθήσει και τη σοσιαλδημοκρατία σε απεγκλωβισμό από την νεοφιλελεύθερη συνένεση που έλκει τις ρίζες της στη δεκαετία του 90 και έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε πολλαπλά πολιτικά και οικονομικά αδιέξοδα αλλά και σε νέες διαιρέσεις.
in contrapposizione al periodo post-bellico e partendo dal sud dell'Europa, oggi la nuova sinistra radicale diventa levatrice del cambiamento politico e sociale, sperando che riuscirà a spingere la socialdemocrazia a liberarsi dall'assenso neoliberista, il quale ha le sue radici nel decennio degli anni 90 ed ha portato l'Europa a molteplici vie senza uscita di carattere economico e sociale a nuove divisioni. Αλλά η κυρίαρχη μορφή της σημερινής σοσιαλδημοκρατίας δείχνει να μην ανταποκρίνεται. Όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στον ιστορικό της, θα έλεγα, ρόλο, αλλά υποβαστάζει τον νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή την ιδεολογία της λιτότητας και της στασιμότητας που σήμερα πνίγει την Ευρώπη. Ma la socialdemocrazia di oggi non solo non corrisponde al suo ruolo storico, ma sostiene il neoliberismo, cioè l'ideologia dell'austerità e della stagnazione che sta portando ad un futuro inesistente l'Europa. Κάποτε ένας μεγάλος Έλληνας διανοητής, ο Νίκος Πουλαντζάς, κάνοντας κριτική στο σοσιαλισμό τον υπαρκτό τότε, είχε πει: ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει. Σήμερα μπορεί κανείς να μεταφράσει λίγο αυτή τη ρίση και να πει: η Ευρώπη είτε θα είναι δημοκρατική και κοινωνική είτε δεν θα υπάρξει. Molto tempo fa un pensatore greco, Nikos Poulantzas, aveva detto che il socialismo sarebbe stato democratico o non ci sarebbe stato. Oggi potremmo rinnovare questo pensiero e questa frase dicendo che l'Europa o sarà democratica e sociale o non potrà più esistere. Αυτό όμως είναι ταυτόχρονα και ένα δίλημα ζωής και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Ή θα αλλάξει και θα πάει προς τα αριστερά, ή θα αφομοιωθεί από την νεοφιλελεύθερη κεντροδεξιά στην προοπτική ενός άγωνου και αλληλοσυμπληρωματικού διπολισμού. Però questo è anche il dilemma di vita per la stessa socialdemocrazia europea. O cambierà e andrà verso sinistra o verrà assorbita da un centrodestra neoliberista nella prospettiva di un sistema bipolare che si sostiene a vicenda ed è arido. Ενός διπολισμού αντίστοιχου του αμερικάνικου μοντέλου των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών, χωρίς όμως την αντίστοιχη εκπροσώπηση των κοινωνικών συμφερόντων των μεσαίων στρωμάτων και της εργατικής τάξης. Και όταν μια ιστορική πολιτική δύναμη πάψει να εκπροσωπεί τα κοινωνικά συμφέροντα που κοινωνικά εκπροσωπούσε, τότε αργά ή γρήγορα αντικαθίστανται από δυνάμεις που μπορούν να τα εκπροσωπήσουν αυθεντικά. Γιατί η πολιτική, όπως άλλωστε και η φύση, απεχθάνεται τα κενά. Un sistema bipolare corrispondente a quello americano, al modello americano tra democratici e repubblicani, però senza la corrispondente rappresentanza degli interessi sociali della classe media e della classe dei lavoratori. Perché quando una forza politica storica smette di rappresentare gli interessi sociali che ha rappresentato storicamente, allora prima o poi viene sostituita dalle forze che possono rappresentare veramente questi interessi, perché la politica, come la natura, rigetta i vuoti. Φίλε και φίλοι, η επικείμενη ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα θα λειτουργήσει ως κίνητρο για το συνολικό πολιτικό αναπροσανατολισμό των προοδευτικών και σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων στον Ευρωπαϊκό Νότο. Πιστεύουμε βαθιά ότι η ακίνητη Ευρώπη της Τρόικας και των Μνημονίων, σύντομα μετά από ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός, θα αναγκαστεί να μετακινηθεί σε πιο προοδευτική κατεύθυνση. Amiche e amici, la prossima
ascesa al governo di Syriza in Grecia. Funzionerà come incentivo per un riposizionamento complessivo delle forze progressiste e socialdemocratiche nel Sud Europa. L'Europa immobile della Troica e dei memorandum presto si muoverà verso una direzione più progressista. Che pistevo βαθιά ότι από την περιφέρεια της Ευρώπης μπορεί να ξεκινήσει μια μακρά αλλά συναρπαστική διαδικασία ανατροπής της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας σήμερα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Ιρλανδία όπως είπα πριν με τον Sinn Féin, στην Ισπανία με τους Ποδέμος και την Ενωμένη Αριστερά, αλλά και εδώ, στην Ιταλία, με τον τρόπο που εσείς θα επιλέξετε. Σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι η συσπήρωση και η κοινή σας παρουσία στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών με την άλλη Ευρώπη έπαιξε αλλά μπορεί να συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο. E quindi penso che dalla periferia dell'Europa può iniziare un lungo e forte cambiamento rispetto all'egemonia neoliberista in Europa. Questo succederà in Grecia con Syriza, in Irlanda con lo Sinn Féin, in Spagna con Podemos e la sinistra unita e qui in Italia col modo che voi sceglierete in questo lavoro, in questo tentativo, tutti voi che sostenete l'altra Europa potete giocare un ruolo fondamentale. Ένας σπουδαίος ποιητής είχε πει κάποτε τη φράση «Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει». Τον δρόμο το βρίσκεις προχωρώντας. Κρατήστε αυτή τη φράση, θα σε χρειαστεί. Un grande poeta aveva detto una volta che non esistono strade pronte da percorrere e che la strada la trovi man mano camminando, andando avanti. Ricordatevelo. Φίλες και φίλοι, ο νεοφιλελευθερισμός και η λιτότητα έχουν ήδη εξαντλήσει την Ευρώπη. Την έχουν οδηγήσει σε οριακό σημείο κρίσιμων επιλογών. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Η πρώτη επιλογή, η μία επιλογή, είναι να ακολουθήσει τον δρόμο που θα συνεχίζει την ίδια αδιέξοδη συνταγή που μέχρι σήμερα ακολουθήσαμε. Amiche e amici, il neoliberismo e l'austerità hanno tolto qualunque forza all'Europa, l'hanno portata a un punto liminale di scelte importantissime. La prima possibilità è di continuare a seguire la strada che ha seguito sinora e che porta a una via senza uscita. Ο ένας δρόμος λοιπόν οδηγεί στην συνέχιση και στη συνεχή ταλάντωση ανάμεσα στην ύφεση και τη στασιμότητα. Una strada porta al dibattersi continuo fra la recessione e la stagnazione. Στην υψηλή ανεργία και στην επισφαλή και χαμηλά αμοιβόμενη εργασία. Alla forte e alta disoccupazione e al lavoro insicuro e mal pagato. Στον αποπληθωρισμό και την ανατροφοδότηση του δημόσιου χρέους. Alla deflazione e al rialimentare il debito pubblico.
στην εξουδετερώση της δημοσιονομικής πολιτικής ως εργαλείου για την ανάκαμψη της οικονομίας με την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. Alla neutralizzazione delle politiche sociali e delle politiche per lo Stato come mezzo per far ripartire l'economia iniziando dalla domanda interna. Στον περιορισμό της νομισματικής πολιτικής σε μονεταριστικό ρόλο, δηλαδή στον έλεγχο της προσφοράς χρήματος για τη διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλό επίπεδο, χωρίς τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως δανειστής ίστα της καταφυγής. Nel limitare la politica monetaria ad un ruolo monetaristico, cioè al controllo dell'offerta di denaro, mantenendo bassa l'inflazione senza la possibilità che possa funzionare come prestatore di ultima istanza. Στον φορολογικό ανταγωνισμό και την ανοχή σε φορολογικές μαύρες τρύπες στην καρδιά της Ευρώπης, όπως αυτή του Λουξεμβούργου. Alla concorrenza fiscale e a mostrare di accettare dei buchi neri fiscali nel cuore dell'Europa come quello del Lussemburgo. Στην διαίρεση της Ευρώπης από ένα τείχος του χρήματος ανάμεσα στον πλεονασματικό Βορρά και στον ελληματικό Νότο. Alla divisione dell'Europa attraverso un muro tra il nord dei paesi in surplus e il sud che si fa prestare da in passivo. Στην απουσία εν τέλει ευρωπαϊκού αναπτυξιακού σχεδίου για την πραγματική διάσωση υπερχρεωμένων οικονομιών, τη συλλογική και οριστική έξοδο από την κρίση και τη βιώσιμη ανάκαμψη και ανάπτυξη. E all'assenza di un piano europeo di sviluppo per il vero salvataggio delle economie iperindebitate e l'uscita collettiva e definitiva dalla crisi ed uno sviluppo realmente sostenibile. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στην καταστροφή, στη διάλυση της Ευρώπης και η σημερινή Ελλάδα με την παταγώδη κατάρρευση του προγράμματος του Μνημονίου συνοψίζει την απόλυτη αποτυχία της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής της εσωτερικής υποτίμησης. Questa strada porta al fallimento e la Grecia di oggi, con il crollo visibile a tutti del programma dei memorandum, mostra il fallimento totale della strategia neoliberista della svalutazione interna. Μια στρατηγική που υποτίθεται ότι εφαρμόστηκε για να αντιμετωπίσει την κρίση του δημόσιου χρέους. Αλλά πριν εφαρμοστεί το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα ήταν στο 127% του ΑΕΠ και σήμερα έχει πάει στο 176% του ΑΕΠ. Una strategia che sarebbe dovuta essere applicata per fermare il debito pubblico, ma prima che venisse applicata, il debito pubblico in Grecia era al 127% del PIL e adesso è al 175%. Και παράλληλα, αυτή η πολιτική γέννησε μια πρωτοφανή κοινωνική κρίση, διεύρυνε τις ανισότητες, την φτώχεια και τον αποκλεισμό. E questa politica dei memorandum ha creato un terzo mondo, una crisi sociale mai vista, con tantissime disparità, aumentando la povertà e l'isolamento sociale. Το 2014, να σας πω μόνο ότι το πλουσιότερο 10% των Ελλήνων κατέχει το 56% του πλούτου. Vi voglio solo dire che nel 2014 il 10% più ricco dei greci aveva il 56,1% della ricchezza nelle sue mani. Το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην πατρίδα μου έχει φτάσει στο 36%. Πρόκειται για κοντά στα 4 εκατομμύρια ανθρώπους. La percentuale di persone che vivono sulla soglia della povertà e dell'emarginazione sociale è arrivato nel mio paese al 36% ed è vicino a 4 milioni di persone. Και το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του προγράμματος, ότι δημιούργησε μια στρατιά ανέργων, η επίσημα καταγεγραμμένη ανεργία στο 26,4%, ενώ η ανεργία των νέων επισήμως καταγράφεται στο 51%. E il risultato maggiore di questo programma è che ha creato un esercito di disoccupati. I disoccupati in questo momento sono al 26% ufficialmente, secondo le statistiche ufficiali, e ufficialmente sempre i giovani disoccupati sono al 51%.
Αν λοιπόν από κάτι κινδυνεύει σήμερα η Ευρώπη, δεν είναι από την άνοδο νέων αριστερών δυνάμεων που επιθυμούν να διακόψουν τα αποτυχημένα προγράμματα της λιτότητας. Αν από κάτι σήμερα κινδυνεύει η Ευρώπη, είναι από την συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας. Se l'Europa oggi è in pericolo, non è certamente in pericolo per le forze della sinistra, per il rafforzamento delle nuove forze della sinistra che vogliono fermare questi programmi di austerità che sono falliti. L'Europa è in pericolo da una possibile continuazione della politica di austerità. Κινδυνεύει, για παράδειγμα, από το βάρος του δημόσιου χρέους της Ιταλίας, της τάξης των 2,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα χρέος που το κάνει ακόμη πιο βαρύ η ύφεση σε συνδυασμό με τα πρώτα σημάδια του αποπληθωρισμού. Per esempio, è in pericolo dal peso del debito pubblico dell'Italia, che arriva a 2,2 triliardi, un debito che fa diventare ancora più pesante la recessione insieme ai primi segnali della deflazione. Κινδυνεύει λοιπόν η Ευρώπη και η Ιταλία από τον αυτοκτονικό δογματισμό, όταν έχεις ένα χρέος τόσο υψηλό, να προσπαθείς με περικοπές και φόρους να τηρήσεις το 3% στο δημοσιονομικό έλλειμμα, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη. Είναι παράλογο να τροφοδοτείς έτσι ένα χρέος που κατά τα άλλα επιδιώκεις υποτίθεται να μειώσεις. E quindi l'Europa e l'Italia sono in pericolo per un dogmatismo che potrebbe essere definito da suicidio nel momento in cui cerchi, con dei tagli e delle tasse, di mantenere entro il 3% il rapporto deficit-PIL, impedendo in questo modo lo sviluppo. È assurdo alimentare in questo modo il debito che teoricamente dici di voler far diminuire. Αν από κάτι σήμερα κινδυνεύει η Ευρώπη και η Ιταλία, είναι από την αναποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού σας να συγκρουστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μια πολιτική που διωγγώνει το ιταλικό χρέος και στραγγαλίζει τον ιταλικό λαό. Και είναι και το πισωγύρισμα που επιχείρησε να κάνει το προηγούμενο διάστημα, εισάγοντας στην Ιταλία την νεοφιλελεύθερη ατζέντα της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων. Από αυτό κινδυνεύει η Ευρώπη, όχι από τις δυνάμεις που θέλουν να συγκρουστούν με τον νεοφιλελευθερισμό. L'Europa e l'Italia sono messe in pericolo dal fatto che il vostro primo ministro ha cercato di tornare indietro, cercando di mettere l'agenda neoliberista nei rapporti di lavoro, dal fatto che l'Europa non riesce e l'Italia non riesce a imporre la sua visione con quelle forze che con la loro strategia stanno facendo aumentare il debito pubblico italiano. L'Europa non è di certo in pericolo dall'aumento delle forze di sinistra. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, εγγράφεται και το δικό μας τρίπτυχο προοδευτικών, ρεαλιστικών, αλλά και εφαρμόσιμων προτάσεων για να αλλάξει η Ευρώπη δρόμο. Amici e amici, in questo quadro entra anche il trittico, le tre misure, i tre gruppi di misure realistiche, progressiste e di immediata applicazione che sta proponendo Syriza perché l'Europa possa cambiare verso e direzione. Το πρώτο τρίπτυχο, η πρώτη μάλλον, ο πρώτος άξονας αυτού του τριπτύχου, αν θέλετε, είναι ο άμεσος τερματισμός της λιτότητας. Διότι ακόμα και αν σήμερα ξαφνικά καταφέρναμε να εξαφανίσουμε το χρέος, αν συνεχίζαμε την πολιτική της λιτότητας, το πρόβλημα δεν θα το αντιμετωπίζαμε. Il primo pilastro è far finire subito l'austerità, perché anche se oggi si riuscisse a far diminuire il debito, se continuasse l'austerità non potremmo risolvere il problema. Ο δεύτερο άξονα αφορά την πρότασή μα για μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, για την οργανωμένη αναδιάρθρωση των χρεών της Ευρωζώνης,
κατά το προηγούμενο της διάσκεψης του Λονδίνου το 1953 για το χρέος της ίδιας της Γερμανίας και αναρωτιόμαστε, έχει σήμερα το ηθικό δικαίωμα η Γερμανία και το ιστορικό δικαίωμα να αρνείται στην Ευρώπη αυτό που η Ευρώπη με γενναιοδωρία και ενόραση της προσέφερε το 1953. Il secondo pilastro è la conferenza europea per il debito, per una ristrutturazione organizzata dei debiti dell'Eurozona, come è successo in precedenza con la conferenza di Londra per il debito. E ci domandiamo, la Germania ha il diritto etico e storico di dire oggi no all'Europa, di negare quello che l'Europa... quello che l'Europa le ha concesso generosamente e con una grande visione nel 1953. Και ο τρίτος άξονας αφορά σε αυτό που εμείς ονομάζουμε νέο ευρωπαϊκό New Deal, με αυτοτελή και ισχυρή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να δώσουμε τη δυνατότητα για άμεσες δημόσιες επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές για την τόνωση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. E il terzo pilastro è il New Deal europeo con un finanziamento forte e autonomo dell'Europa, con un'attivazione della Banca Centrale Europea e della Banca Europea per gli investimenti, con investimenti pubblici per infrastrutture pubbliche e per poter fare in modo che venga sostenuta la creazione di nuovi posti di lavoro. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα επαναλάβω, όχι για να ξαναχειροκροτήσετε, αλλά γιατί πρέπει να αρχίσουμε όλοι να το συνειδητοποιούμε. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο κατόφλι μιας ιστορικής πολιτικής αλλαγής. Σύντομα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να αναλάβει ευθύνες για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, για τους λαούς της Ευρώπης. Compagni e compagni, amici e amiche, non lo dico per essere riapplaudito, ma per comprenderlo tutti insieme. Come sapete, la Grecia si trova sulla soglia di un importante cambiamento politico di portata storica. Presto sarà chiamato a governare la Grecia con importanti responsabilità sia per il popolo greco sia per i popoli dell'Europa. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε κάθε λόγο να επιδιώκουμε και μάλιστα από τώρα την ευρύτερη δυνατή συνεργασία κυβερνήσεων αλλά και πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, ξεκινώντας από τον Ευρωπαϊκό Νότο. Μια τέτοια συνεργασία πιστεύουμε ότι μπορεί να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική που θα αναπτυχθεί μετά από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. In questo quadro, da ora stiamo ricercando la collaborazione di governi, ma anche di forze sociali e politiche, iniziando dal Sud Europa. Una collaborazione di questo tipo potrà valorizzare la dinamica positiva che si svilupperà con la vittoria di Syriza. Γι' αυτό και αν θέλετε εμείς έχουμε περισσότερο από κάθε άλλον την επιθυμία η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία να εγκαταλείψει τις νεοφιλελεύθερες αιμονές και να ανακτήσει τα πιο προοδευτικά και ριζοσπαστικά στοιχεία από το μεταπολεμικό της παρελθόν. Per questo noi vogliamo che la socialdemocrazia europea possa abbandonare le sue posizioni neoliberiste e possa ritrovare dalle sue radici storiche tutti gli elementi progressisti e gli elementi radicali. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν θα το πράξει. Κάθε άλλο, είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι. Έχουμε όμως κάθε πρόθεση, κάθε διάθεση να την σπρώξουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί η αλλαγή στην Ευρώπη χρειάζεται ευρύτατες συμμαχίες. Il cambiamento in Europa ha bisogno di grandissime alleanze. Non sappiamo se la socialdemocrazia seguirà questo percorso, però abbiamo ogni volontà di spingerla a che lo faccia realmente.
και πιστεύουμε πραγματικά ότι η ιστορική τομή στην Ευρώπη που θα αποτελέσει η ιστορική νίκη του ελληνικού λαού με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα θα είναι ικανή να ξεσηκώσει ένα νέο άνεμο ελπίδας και ανατροπής σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της προόδου και της κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη. E siamo sicuri che questa svolta storica in Grecia, con un governo della sinistra, grazie al messaggio e la mobilitazione del popolo greco, farà sentire un vento di speranza e di cambiamento in tutto il sud Europa, che riuscirà a mobilitare le forze progressiste e della coesione sociale in tutta Europa. Che se αυτή την κατεύθυνση να ξέρετε. Υπολογίζουμε πολύ σε εσάς. Εναποθέτουμε ελπίδες σε εσάς, στην πλούσια παράδοσή σας, αλλά και στις μεγάλες δυνατότητες που έχετε σήμερα, ενώνοντας τις δυνάμεις σας, να αποτελέσετε μια προοπτική ελπίδας για την έκρηξη των κινημάτων της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στην Ιταλία, που μαζί με τις εξελίξεις στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη θα δημιουργήσουν μια νέα προοπτική. E sappiate che in tutto questo percorso noi contiamo su di voi. Le nostre speranze si basano fortemente anche su di voi. Non solamente per la tradizione, per la vostra ricca tradizione, ma anche per le vostre possibilità che avete oggi, nella prospettiva di speranza, attraverso i movimenti, attraverso l'attività politica, per rafforzare la democrazia e la coesione sociale a partire qui dall'Italia. Αν εργαστούμε μαζί, μπορούμε να μετατοπίσουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ευρώπη σε προοδευτική κατεύθυνση, προς όφελος των λαών της Ευρώπης. Ας αναλογιστούμε και ας αναλάβουμε την ιστορική αυτή ευθύνη που η συγκυρία μας εναποθέτει. Dobbiamo essere capaci di caricarci della responsabilità storica che ci offre questo momento. Dobbiamo pensare seriamente, essere capaci di cambiare, lavorando gli equilibri politici verso una direzione progressista. Ευχαριστώ πολύ. Grazie molto. Grazie. Molto bene.